Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Ντονάκο? Πώς είστε? Καλά, Νικόση. Περιμένουμε να βγούμε από το Facebook, γιατί στο Facebook θα είναι το κύριο κοινό. Μισό λεπτάκι. Όταν είμαστε στο Facebook, θα μας ενημερώσει η Αναστασία για να κάνω και εγώ την εισαγωγή μου. Ωραία. Από ό,τι με ενημερώνουν, είμαστε στο Facebook Live. Θα το ελέγξω και εγώ, κλασικά, τη διαδικασία, για να είμαστε σίγουροι 100%. Ωραία. Όταν είμαστε στο Facebook, θα μας ενημερώσει. Ωραία. Μια χαρά. Είμαστε και στο Facebook. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωράντης από τη Χοτελιέρα Academy Greece. Κλασικά στον μπλε τύπο, σήμερα χωρίς γένεια, μια καινούργια προσέγγιση, για να μην βαριέστε να με βλέπετε κιόλας, έχει τίποτα άλλο. Γιατί κάθε φορά βλέπετε τη φάτσα μου κάθε μέρα εδώ και 15 μέρες, οπότε είπα να κάνω και μια αλλαγή. Σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μου, γιατί θα έχουμε μια συζήτηση με ένα πολύ σημαντικό συνεργάτη μας όλα αυτά τα χρόνια και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δημιουργήσει στην ουσία μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις για ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Θα πω από τις πιο σημαντικές εκθέσεις για ξενοδοχεία που έχουν περάσει την Ελλάδα, δεν έχουν γίνει και πάρα πολλές. Και μιλάμε για το 100% Hotel Show που κατάφερε μέσα σε 8 χρόνια, κύριε Ντονάκο, σύνολο, περίπου είναι το 100%. 6 χρόνια, ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι. Θεωρώ ότι έχουν περάσει αιώνας. Ακριβώς. Έχει καταφέρει να αναδείξει αυτή την έκθεση ως μία από τις πιο σημαντικές για τους ξενοδόχους και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι εμείς που και συνεργαζόμαστε εκ των έσω, αλλά και συμμετέχουμε και ως εκθέτες με τα brands των εταιριών μας. Εγώ μιλάω και από τις δύο πλευρές, είμαι και μέσα στο 100% Hotel Show, οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, μιλάω κάθε μέρα για το 100% Hotel Show και από την άλλη, συμμετέχουμε και σαν εκθέτες και έχουμε δει τα αποτελέσματα στην πράξη. Φέτος θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά που δεν θα είμαστε με φυσική παρουσία στην έκθεση, γιατί οι εκθέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος, δυστυχώς. Ωστόσο, το 100% Hotel Show θα κάνει όντως μια, θα παρουσιαστεί με έναν καινοτόμο τρόπο και θα μιλήσουμε σήμερα εκτενέστερα γι' αυτό. Κύριε Ντονάκο, να σας δώσω λίγο το λόγο, να μας πείτε και εσείς μια καλημέρα την πλευρά σας, πριν περάσουμε κανονικά στο ερωτηματολόγιο και που έχουμε συντάξει και εμείς, αλλά και ερωτήσεις που μας έχουν στείλει και το κοινό. Καταρχάς να πω ότι το 8 που έχεις στο μυαλό σου για τα 8 χρόνια είναι επειδή αυτή είναι η 8η διοργάνωση, αλλά το 100% Hotel Show ξεκίνησε το 2014, Το 2015 είχε 2 διοργανώσεις, μία το Φεβρουάριο και μία το Νοέμβριο, καθότι αλλάξαμε τον χρόνο διοργάνωσης έκθεσης από Φεβρουάριο σε Νοέμβριο. Οπότε έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα των 6 χρόνων, 7 ας πούμε, αν υπολογίσουμε ότι ξεκινήσαμε στις αρχές του 2014, έχουμε 8 διοργανώσεις. Θεωρώ ότι το 100% Hotel Show όντως φέρνει μια καινούργια λογική στις εκθέσεις στην Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και όπως είπες, είμαι πολύ περήφανος όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους συνεργάτες τους οποίους υπερλαμβάνεσαι και εσύ, γιατί έτσι κι αλλιώς για την αρχική προδιαγραφή ήσουν μέσα σε όλο αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα θέλω να πω, θα πούμε και κάποια πράγματα, αλλά η καινοτομία και το να δοκιμάζουμε νέες πρακτικές είναι μέσα στο DNA του 100% Hotel Show. Οπότε φέτος είμαστε και πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε μέσα σε πολλές προκλήσεις ένα καινούριο τρόπο να το κάνουμε. Κύριε Ντονάκο, αυτό που έχω να παρατηρήσω και το παρατηρώ τώρα, προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ τη συνεργασία μας, γιατί με τον κύριο Ντονάκο είμαι σαν άμεσα στο ίδιο γραφείο και προσπαθώ να είμαι όσο πιο και αντικειμενικός, αλλά και αποστασιοποιημένος. Μοιάζει και το χρώμα του background μας. Θα νομίζουν ότι είμαστε στον ίδιο χώρο. Σωστά. Ναι, συμβαίνει αυτό. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση ούτως ή άλλως και επικοινωνία, αλλά πραγματικά προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ. Να σας πω το εξής.
Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι ενώ η έκθεση είναι μία όντως σημαντική έκθεση και μεγάλη, εσείς είστε λίγο στο πίσω από τα φώτα. Βγάζετε όλους εμάς μπροστά, μας δίνετε χώρο, αλλά εσείς μένετε από πίσω. Αυτό εδώ πέρα είναι μια συνειδητή επιλογή. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι εμφανίζεστε πιο διακριτικά? Βλέπουμε και άλλες διοργανώσεις που είναι πιο loud, για παράδειγμα. Εσείς σας βλέπουμε να κρατάτε χαμηλό τόνο. Κοίτα, αυτό σχετίζεται λίγο με τη συνολικότερη φιλοσοφία. Ξέρεις, ένας άνθρωπος είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Προσωπικά, προτιμώ πάντα να αφήνω τη δουλειά μου να μιλάει και όχι εμένα. Και να σου πω και την αλήθεια, με κουράζει λίγο και πολλές φορές αυτή η υπερπροβολή πραγμάτων, ας πούμε, όπου, πώς να πω, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να θέλουμε να επιβάλλουμε στον άλλον μια γνώμη για μας, αυτή που εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε. Οπότε προτιμώ να αφήνω τη δουλειά να μιλάει. Θυμάμαι ότι πριν από αρκετά χρόνια που μου είχα πάρει και μια συνέντευξη από ένα περιοδικό για μια έκθεση που κάναμε τότε και μου ζήτησαν μια προσωπική φωτογραφία. Εγώ έστειλα φωτογραφίες από την έκθεση, όχι από μένα, γιατί του είπα για τη δουλειά μου θέλω να μιλήσουμε και όχι για μένα. Σκέψου ότι βγάζαμε περιοδικά για περίπου 10 χρόνια. Υπήρξε εποχή που βγάζαμε 5 περιοδικά ταυτόχρονα και ποτέ σε κανένα περιοδικό δεν είχε μπει η φωτογραφία μου. Δεν είναι κάτι που... Και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν, δηλαδή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η δουλειά. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς. Και αυτό θέλω να φαίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα νέα παιδιά, προφανώς δίνω χώρο και θέλω να βγαίνουν μπροστά. Πρώτα απ' όλα, γιατί η φιλοσοφία του 100% Hotel Show είναι μια νεανική φιλοσοφία. Και θεωρώ ότι τα νέα παιδιά την εκφράζουν καλύτερα. Οπότε εγώ προτιμώ να μένω λίγο πιο πίσω και να συντονίζω τα πράγματα και αυτές τις νέες ιδέες που εκπροσωπούν τα νέα παιδιά. Πολύ ωραία. Αν και σήμερα θα μιλήσουμε για το μέλλον των ξενοδοχειακών εκθέσεων και ειδικά για τα ξενοδοχεία, οι εκθέσεις είναι τρόπος ζωής. Εγώ μένω λίγο στο παρελθόν και βλέπουμε ταυτόχρονα και κάποιες εικόνες από το 100% Hotel Show πέρσι, οι οποίες κατευθείαν δημιουργούν και μια νοσταλγία σε όλους εμάς του χώρου. Έτσι. Πηγαίναμε κάθε χρόνο σε εκθέσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο 100% Hotel Show και στο εξωτερικό. Και βλέπω τώρα τις εικόνες και τώρα νιώθω έτσι ένα σφίξιμο και λέω: αχ, δεν θα έχουμε φέτος αυτό το παλμό. Θα μιλήσουμε για το μέλλον. Όμως, πριν μιλήσουμε για το μέλλον των εκθέσεων, σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, εσείς, επειδή το 100% Hotel Show είχε φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας πλέον, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι δεν καλύπτεται σε σχέση με μια φυσική παρουσία σε έκθεση? Βλέπω τις εικόνες, βλέπω τον κόσμο ότι συναναστρέφεται μεταξύ του, κυκλοφορεί σε διαδρόμους. Πάμε όμως τώρα σε μια πιο αποστοσιοποιημένη προσέγγιση. Βλέποντας στο παρελθόν, εντοπίζετε κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί πριν μπούμε στην ουσία της συζήτησης? Γιατί ο κόσμος, βλέποντας αυτές τις εικόνες, κατευθείαν λέει: δεν θα γίνουν οι εκθέσεις φέτος, το κενό είναι μεγάλο. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή, αυτή η ζωντανή επαφή από κοντά, το να χαιρετηθούμε, το να δούμε από κοντά ο ένας τον άλλον, και υπάρχουν και κάποια πρακτικά πράγματα, το να αγγίξουμε το προϊόν, ας πούμε, που για κάποια προϊόντα δεν χρειάζεται, αλλά για κάποια άλλα είναι σημαντικό να αγγίξεις το προϊόν, να δεις την υφή του, να δεις από κοντά πώς είναι. Προφανώς αυτά δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Όμως υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία κερδίζουμε από αυτό. Δεν ξέρω αν θες να το ακούμε τώρα ή να τα δούμε στην συνέχεια. Πάντως, ήθελα ένα μικρό τυράκι, γιατί μας βλέπει ο κόσμος να μιλάμε για το μέλλον των εκθέσεων. Ταυτόχρονα έβλεπε το 100% Hotel Show, το οποίο για πολλούς αποτελούσε και μια γιορτή και ένα σημείο συνάντησης. Και πριν προχωρήσουμε στην ουσία της συζήτησης, ήθελα έτσι λίγο έτσι ένα μικρό τυράκι για να πάμε στην συνέχεια. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω ότι η φιλοσοφία που έχουμε εμείς εδώ στην Demand Versus Media είναι ότι ποτέ δεν καθόμαστε να κοιτάξουμε τι θα θέλαμε να έχουμε. Πρέπει πάντα να κοιτάζουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό που έχουμε στα χέρια μας πρέπει να το κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Άρα καλή νοσταλγία σε όλους μας λείπει. Το 100% Hot Show πάντα ήταν μια γιορτή που τη νιώθαμε όλοι μας. Αλλά τώρα έχουμε αυτό. Και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερο με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη ερώτηση. Ας συστηθούμε κανονικά. Πρώτα απ' όλα, το 100% Hot Show διοργανώνεται από την εταιρεία Demand Terms Media. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια σημαντική προϋπηρεσία στις εκθέσεις. Αλλά κύριε Τονάκο, ας ξεκινήσουμε. Ποια ήταν η διαφορετική τομή που έχετε ασχοληθεί μέχρι και το πρώτο 100% Hotel Show? Η Demand Fairs and Media με διάφορες εταιρικές μορφές είναι σε ύπαρξη από το 2000. Άρα 20 συναπτά έτη. Με βάση την φιλοσοφία μας, εμείς πάντα όταν κοιτούσαμε εκθέσεις τις οποίες θα αναπτύξουμε, τις βλέπαμε ως μια κάθετη παρέμβαση σε industries και όχι απλά μια έκθεση που θα στήσουμε κάποια περίπτερα. Με αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία θα έλεγα ότι έχουμε μέχρι τώρα στραφεί στα εξής industry. Το πρώτο industry ήταν το retail, με την έκθεση Shop and Retail, που ήταν μια έκθεση, φαντάσου όπως είναι το Hot Show για τα ξενοδοχεία, αλλά για το χώρο του retail. Επίσης, ένας δεύτερος χώρος στον οποίο κάναμε αυτήν την κάθε παρέμβαση ήταν ο χώρος του design, της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών μέσω των εκθέσεων Material και Design Lab. Και είχαμε και μία φεστιβαλικού τύπου που περισσότερο σχετιζόταν λίγο και με το κέφι μας, αλλά και με το να δώσουμε μια καινούρια διάσταση στα πράγματα, στο τομέα της μουσικής, με το Vinyl is Back, που είναι ένα... εκεί ήταν πιο πολύ διασκέδαση παρά δουλειά. Και βέβαια, κατόπιν το 2014, ξεκίνησε το 100% Hotel Show. Αυτά, όλοι αυτοί οι κλάδοι, θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο συνδέονται, δηλαδή... ειδικά το ξενοδοχείο, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διάστατο, ας πούμε, πολύ επίπεδο. Ακούω τώρα το retail, ακούω τη μουσική από την άλλη, ακούω το design. Θεωρείτε ότι αυτή η ποικιλία των δραστηριοτήτων που είχατε ως Demand Fairs Media σας επέτρεπε να αντιληφθείτε το ξενοδοχείο, ας πούμε, με έναν διαφορετικό τρόπο, με μια πιο ολιστική προσέγγιση? Πιστεύω πως ναι. Πρώτα απ' όλα, η βαθύτατη εμπλοκή μας και η αγάπη μας για το χώρο του design, λόγω της διοργάνωσης του Design Lab, μας έδωσε μια έτσι προσέγγιση σε ό,τι αφορά το Hotel Show για να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι του design, να αναδείξουμε τον ρόλο του αρχιτέκτονα, τον ολιστικό σχεδόν ρόλο του αρχιτέκτονα στην διαδικασία της ανάπτυξης μιας τουριστικής μονάδας. Πράγματα που επιτρέψε μου να σου πω ότι το 2014 που κάναμε το 100% Hotel Show ακούγονταν και λίγο κινέζικα σε ένα κομμάτι της αγοράς. Θυμάμαι ακόμη δηλαδή εκθέτες του 100% Hotel Show που μου λέγανε εντάξει, καλοί είναι οι αρχιτέκτονες, αλλά να κοιτάξουμε να έχουμε και ξενοδόχους, και προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του αρχιτέκτονα μαζί με τον ξενοδόχο για να μπορέσει να στηθεί σωστά μια μονάδα. Άρα λοιπόν, προφανώς έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Το retail που λες επίσης μπορεί να έχει μια άμεση συνάφεια με το ξενοδοχείο και με συνέργειες, αλλά και με εσωτερικούς χώρους retail μέσα στα ξενοδοχεία κτλ. Άρα υπάρχει και μια φιλοσοφία. Για τη μουσική δεν το συζητάμε. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να δώσει μια unique εικόνα, εάν παραδείγματος χάρη δώσει έμφαση στο κομμάτι της μουσικής και του τρόπου εκφοράς. Ακριβώς. Εγώ θα πω από την πλευρά μου, καθώς γνωρίζω το 100% Hotel Show από την ώρα που ήταν ιδέα στον κύριο Αντωνάκο, θέλω να μιλήσω για το κομμάτι των αρχιτεκτών που λέτε και την επιμονή σας πάνω σε αυτό. Και τότε που κάναμε αυτά τα meetings για την πρώτη έκθεση, πόσο πολύ επιμείνατε στην ανάδειξη του αρχιτέκτονα και του ρόλου του αρχιτέκτονα για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το ελληνικό ξενοδοχείο στην ουσία. Και στην ουσία η έκθεση, το βασικό της concept, το είχε στηρίξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, από τη δική μου πλευρά, αντιλαμβάνομαι πλήρως και το ρόλο του Design Lab που είχατε κάνει τόσα χρόνια σε σχέση με την οπτική σας πάνω στο ξενοδοχειακό κλάδο. Από την άλλη, θέλω να πω στον κόσμο, επειδή εγώ ως hotel expert είμαι, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό κάνω ούτως ή άλλως, όταν πρωτοσυνεργαστήκαμε με τον κύριο Τονάκο και γενικότερα την ομάδα του East Demand Fairs Media, γιατί μιλάμε για μια εξαιρετική ομάδα από άτομα λαμπρά πάντα, δεν ξέρω πώς σας επιλέγετε, κύριε Τονάκο, τα παιδιά είναι πάντα εξαιρετικά. Είμαι τυχερός στους συνεργάτες.
Ή προσεκτικός, θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι πάντα μας με βοηθούσε και εμένα όλο αυτό το feedback που μας δίνατε να αντιληφθώ το ξενοδοχειακό χώρο λίγο διαφορετικά και να δούμε πλέον ότι τα ξενοδοχεία τα οποία λίγα ξεχωρίζαν και το design και την αρχιτεκτονική τους, ότι στην ουσία τα τελευταία 10 χρόνια μεγάλο μέρος ελληνικών ξενοδοχείων έχει αναδειχθεί λόγω αυτού του κομματιού. Και μάλιστα πολύ γνωρίς βάλατε και τα Hotel Design Awards, τα οποία να σας πω κάτι, εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος τότε, γιατί θεωρούσα ότι έχουμε πολλά πράγματα να τρέξουμε και ο κ. Ζωντανάκος δεν πέμενε. Hotel Design Awards. Και μάλιστα τα Hotel Design Awards πλέον αποτελούν ένα σημείο αναφοράς του ελληνικού ξενοδοχειακού design. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το design. Θυμίζω ότι μέχρι το 14, μιλούσαμε πολύ για τη γαστρονομία στα ξενοδοχεία, για το πρωινό στα ξενοδοχεία, για το operation στα ξενοδοχεία, λίγο για το design. Όμως, το design μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει σημείο διαφοροποίησης των ξενοδοχείων. Πρόσφατα, πριν από κάνα δύο χρόνια, υπήρξε και μια μελέτη που το ανέδειξε αυτό. Και θεωρώ ότι τα 100% Hotel Design Awards έπαιξαν αυτό το ρόλο, γιατί έδιναν πάντα τις τάσεις. Και συγκέντρωσαν επίσης και σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία που παρουσίασαν τη δουλειά τους, παρουσίασαν τη σχεδιαστική του φιλοσοφία. Ήταν πραγματικά πολύ καλό το εξαιρετικό θεσμό αυτό. Πόσο αξιοκρατικά είναι τα Hotel Design Awards? Παντού βλέπουμε βραβεία. Τώρα να σας πω εγώ την άποψή μου, την ξέρετε, αλλά θα την πούμε και δημόσια, όπως σας είπα, το αντιμετωπίζουμε σαν να σας γνωρίζω σήμερα, έτσι. Βραβεία παντού. Όλοι βραβεία και όλοι βραβευμένοι. Δεν λέω, δεν υποτιμώ κανένα θεσμό, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά θέλω να μιλήσετε για τα Hotel Design Awards, γιατί πραγματικά πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο και βέβαια γίνει και κάτι που φαίνεται, έτσι. Δεν μπορείς να βραβεύσεις κάτι το οποίο δεν έχει αντικειμενικά μια καλή αισθητική, ας το πούμε. Πώς προκύπτει το αποτέλεσμα και ποια είναι η διαδικασία πάνω κάτω? Γιατί τα ακούμε διαρκώς, ας δούμε λίγο και το background. Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ενοχλητική μια κατάσταση στην Ελλάδα που, όπως λέω πολλές φορές, χαρτολογώντας οι μισοί Έλληνες βραβεύουν τους άλλους μισούς πια, το 100% Hotel Show αποφάσισε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ διάφανος και ξεκάθαρος τρόπος κρίσης και κατ' επέκταση βράβευσης. Η κριτική επιτροπή, η οποία είναι πάντα πολύ επιλεγμένη, πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι άνθρωποι, καταξιωμένοι στον χώρο του, στον χώρο της αρχιτεκτονικής, στον χώρο της ξενοδοχείας, στον χώρο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων προς την ξενοδοχεία κτλ., ψηφίζει εξ αποστάσεως, δηλαδή δεν συνεδριάζει καν. Ψηφίζει εξ αποστάσεως, μέσω ίντερνετ, ο καθένας βάζει τη δική του ψηφοφορία και ακόμη και το προσωπικό της εταιρείας μαθαίνει το αποτέλεσμα της υποχωρίας όταν αυτή ολοκληρώνεται. Θα σου πω ένα περιστατικό που έγινε στην περσινή βραδιά απονομής, όπου καθώς καθόμουν στην θέση μου και παρακολουθούσα την βράβευση, άκουσα τη βράβευση και ενός φίλου αρχιτέκτονα. Και εκείνη την ώρα είπα στη γυναίκα μου που ήταν δίπλα, βραβεύτηκε και ο Τάδε, μπράβο. Και γύρισε η γυναίκα μου και μου είπε, ναι, πες μου τώρα ότι δεν το ξέρες. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέρα. Δηλαδή, ούτε η γυναίκα μου δεν με πιστεύει, αλλά δεν το ξέρα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό και να μην αφήνουμε κανένα παραθυράκι. Γιατί πραγματικά έρχονται σοβαροί άνθρωποι που βάζουν στην κρίση την δουλειά τους και εμείς θέλουμε αυτό που γίνει να είναι αξιοκρατικό. Στον βαθμό που μπορεί να είναι, έτσι. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο λειτουργεί το κάθε μέρος της κριτικής επιτροπής, αλλά για μας τα δεδομένα είναι απόλυτα αξιοκρατικά. Θα συνδυάσω τις δύο επόμενες ερωτήσεις μαζί. Πρώτα απ' όλα, γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τον χώρο των ξενοδοχείων ως διοργανωτής εκθέσεων? Γιατί υπήρχαν πολλά φίλη στα οποία είναι κενά. Δηλαδή στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε πολύ χώρο ακόμη για εκθέσεις. Και δεύτερον, από τη στιγμή που ασχοληθήκατε, διακρίνεται ότι στον κλάδο μας, στον ξενοδοχειακό κλάδο, υπάρχει όντως κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα τα κοινά? Γιατί νιώθουμε ότι έχουμε μια διαφορετική σχέση με τις εκθέσεις. Εμείς, εσείς, σαν διοργανωτής, πώς το βλέπετε?
Καταρχάς, ασχοληθήκαμε με τον ξενοδοχειακό κλάδο, διότι εκτός από το γεγονός ότι πάντα ήταν ένας πολύ σημαντικός κλάδος και μας εξετάριζε, χρειάστηκε σε κάποια στιγμή, μας ζητήθηκε να δώσουμε, να έχουμε μια στρατηγική συνεργασία και σε επίπεδο consulting με μια εταιρεία που διοργάνωνε εκθέσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο. Στην ουσία, λοιπόν, πολλά από αυτά που εφαρμόζουμε στο 100% Hotel Show ήταν οι προτάσεις που κάναμε τότε και οι οποίες, τέλος πάντων, δεν εφαρμόστηκαν. Θεωρούσα προσωπικά πάντα ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο, όπως λέω πολύ τακτικά, εγγενώς luxury. Δεν κάναμε εμείς κάτι γι' αυτό. Έκανε η φύση, έκανε η τοποθεσία, έκανε ο ήλιος, η θάλασσά μας, τα βουνά μας. Ένα εγγενώς luxury προϊόν, το οποίο αισθανόμουν ότι θα έπρεπε, τέλος πάντων, να πάρει μια κατεύθυνση προς αυτή την πλευρά. Άρα, να κατανοήσει το πόσο υψηλού επίπεδου είναι και ως τέτοιο να δομηθεί και βεβαίως ως τέτοιο να απολυθεί. Αυτό ήταν μια πρόκληση, γιατί μπαίναμε σε έναν χώρο που δεν μας ήξερε, που προφανώς και εμείς δεν το ξέραμε πλήρως, για να έρθουμε να φέρουμε μια καινούργια ιδέα. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρόκληση και αυτό μας εξετάρισε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο, πρέπει να πω ότι ο κλάδος των ξενοδόχων, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο εκπαιδευμένους κλάδους εκθεσιακά. Αυτό βέβαια εξηγείται από το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι επισκέπτονται τουριστικές εκθέσεις, πολλές φορές συμμετέχουν σε αυτές, είτε από μόνοι τους, είτε μέσα σε σχήματα για το distribution τους. Άρα λοιπόν είναι εξοικειωμένοι, καταλαβαίνουν τον ρόλο που μπορεί να παίξει μια έκθεση. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που ήμουν επιφυλακτικός στην αρχή ήταν κατά πόσο οι ξενοδόχοι θα αντιλαμβάνονταν τη νέα μορφή, τη νέα προσέγγιση που ήθελε να φέρει το 100% Hotel Show, που είχε μια εναλλακτική προσέγγιση, που έδινε έμφαση στο design, που έδινε έμφαση στο branding, στο lobbying, στο networking και όχι στο αγοράζω-πουλάω. Είχα κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με αυτό. Ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα το ότι οι ξενοδόχοι από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, που πρέπει να πω ότι δεν ήταν στο 100% αυτό που θέλαμε να δείξουμε, το κατάλαβαν, το πλησίασαν, ήρθαν κοντά και το στήριξαν. Στην πορεία, βλέποντας σε σχέση και με τα workshops και με το 100% Hotel Workshop Tour, την διάθεση των ξενοδόχων να μάθουν καινούργια πράγματα, να δουν πώς εξελίσσεται η δουλειά τους, κατάλαβα ότι αυτό συνδέεται με έναν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμό. Οπότε όλο αυτό ήταν για μας ό,τι καλύτερο. Είναι ο πρώτος εκθεσιακός θεσμός της Demand που βλέπω τόσες δυνατότητες ανάπτυξης ακριβώς λόγω του κοινού της. Ακριβώς και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όπως λέω και διαρκώς στα webinars, οι ξενοδόχοι αποτελούν μία από τις premium κατηγορίες επαγγελματιών στην Ελλάδα. Πραγματικά σύγχρονοι, πραγματικά πολυπράγματες, κάνουν πάρα πολλά πράγματα, ασχολούνται με το digital marketing, πάνε σε εκθέσεις εξωτερικού, συναναστρέφονται με international trends. Γενικότερα είναι international επαγγελματίες και δεν περιορίζονται απλά εδώ στην τόπια αγορά, στην τοπική αγορά. Έτσι και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε έτσι και οι υπηρεσίες μας να είναι premium. Θυμάμαι στο 100% Hotel Show εξ αρχής ότι είχατε κάποιες, πραγματικά και είχατε κάποιες πολύ καινοτόμες ιδέες και δεχόσασταν και τις πολύ καινοτόμες ιδέες. Ήσασταν η πρώτη έκθεση που ακυρώσατε τα γένεια. Δεν γινόντουσαν η γένεια με κορδελίτσα από τη δεύτερη χρονιά και μετά. Γινόταν ένα VIP opening party που περνούσαμε όλοι και πάρα πολύ καλά. Άσχετα που εμείς από την διοργάνωση πέφταμε κάτω, ήταν η ώρα που θέλαμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, μπορώ να πω. Ήταν η έκθεση η οποία έδωσε χώρο στα workshops. Και αυτό μπορώ να πω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά, σαν Hotelier Academy, ότι ο κ. Αντωνάκος πάντα μας έδινε χώρο και εμάς και μέσα στο 100% Hotel Show. Γιατί, κ. Αντωνάκο, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ζήμωση στα workshop και στο εκπαιδευτικό έγινε μέσα στην έκθεση και για μας, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή να λέμε ακριβώς πώς γίνανε τα πράγματα. Για όλους μας, για όλους μας. Για όλους μας. Και στην πορεία με το 100% Hotel Workshop Tour που πήγαμε σε όλη την Ελλάδα, πήγαμε στην Κύπρο και ήταν πραγματικά κάτι πολύ καινοτόμο. Μια έκθεση να τα χρηματοδοτεί όλα αυτά. Γιατί αυτό που έχω να πω στον κόσμο, ειδικά με το κομμάτι της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του κλάδου, το 100% Hotel Show δεν αξίωνε χρήματα από κάπου.
έδινε απλά τον χώρο. Πολλές εταιρείες δηλαδή προβαλόντουσαν χωρίς να πληρώνουν κάτι γι' αυτό. Ήταν αξιοκρατική διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που ήθελε ο θεσμός, η έκθεση, είναι να βγει ένα υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Το ίδιο βέβαια γινόταν και στη δομή της έκθεσης, γιατί πολλοί χώροι είχαν δοθεί έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια καλύτερη εμπειρία. Άρα μιλάμε ότι το 100% Hotel Show ήταν A to Z, καινοτόμο και premium, όπως ήταν και το κοινό του. Άλλωστε, πάντα ο κ. Αδωνάκος έλεγε ότι το ελληνικό προϊόν είναι luxury, οι επαγγελματίες είναι στο κομμάτι του πολυτελούς τουρισμού αυθόρμητα, λόγω του φυσικού μας περιβάλλοντος στην Ελλάδα, και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε όμως στο φέτος, το που είπαμε τα ωραία τα προηγούμενα. Φέτος ήταν μια σοκαριστική χρονιά, όπως εδώ πέρα μας γράφουν εδώ πέρα και το κοινό μας παρακολουθεί. Ότι αν και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την πάυση που διανύουμε, γιατί φέτος μιλάμε για πάυση για τις εκθέσεις, υπήρχαν αντίστοιχα δύσκολες περίοδοι και πώς ξεπεράστηκαν? Η δύσκολη περίοδος που μπορώ να πω άμεσα και όπως φαντάζομαι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και αυτή θυμάμαι εγώ, είναι η περίοδος της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε από το 9-10 και μετά. Προφανώς δεν συγκρίνεται με την τωρινή, με την έννοια ότι τώρα έχεις και μια απαγόρευση. Τότε ήταν απλά οι συνθήκες της αγοράς που το επέβαλα. Υπήρξαν και τότε εκθέσεις οι οποίες καταποντίστηκαν και κάποιες άλλες οι οποίες συνέχισαν και γιγαντώθηκαν. Εμείς, παραδείγματος χάρη σαν εταιρεία, κάναμε μια στροφή τότε προς μια πιο εναλλακτικού τύπου έκθεση. Το Design Lab ήταν τότε η βασική μας έκθεση. Όπου πήγαμε σε μια εναλλακτική διοργάνωση με χαμηλότερα κόστη, με έμφαση στην προσωπική επαφή του εκθέτη με τον επισκέπτη και στην δημιουργία μιας ατμόσφαιρας γιορτής. Αλλά δεν ήταν, νομίζω, απλά θέμα format. Υπήρξαν άλλες εκθέσεις, οι οποίες με το κλασικό εκθεσιακό format πήγαν μια χαρά. Νομίζω ότι το σημαντικό ήταν αυτό, δηλαδή το οποίο καθόρισε ποιες εκθέσεις συνέχισαν και ποιες όχι, ήταν ποιες εκθέσεις συνέχισαν σε μια νέα πραγματικότητα με παλιά εργαλεία και ποιες ανέπτυξαν νέα εργαλεία προσαρμοσμένα στη νέα πραγματικότητα. Γιατί μην ξεχνάς ότι και το 100% Hotel Show που έγινε το πρώτο το 2014 σε συνθήκες κρίσης αναπτύχθηκε. Πρόσφατα είχαν σταματήσει άλλες εκθέσεις ξενοδοχειακές λόγω αδυναμίας της εξαγωγής. Το 100% Hotel Show με ένα κλασικό εκθεσιακό φορμά δημιουργήθηκε, εξελίχθηκε γιατί έδωσε έμφαση σε νέα εργαλεία. Το ίδιο έγινε και με άλλες εκθέσεις. Άρα θέλω να πω ότι η κάθε εποχή προφανώς είναι μοναδική, αλλά κάθε φορά χρειάζεται μία σοβαρή μελέτη, ανάλυση της νέας πραγματικότητας και δημιουργία νέων εργαλείων για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σαφώς. Και εγώ από τη δική μου πλευρά νιώθω ότι η περίοδος της κρίσης που είχαμε σε σχέση με την τωρινή κρίση είναι εντελώς διαφορετική, αλλά είχε αντίστοιχα σκληρά χαρακτηριστικά τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε και η ψυχολογία. Εδώ προερχόμαστε από κάποιες χρονιές που ο τουρισμός ήταν στα top του, πήγαινε εξαιρετικά. Φέτος, το 2020, οι προβλέψεις ήταν πραγματικά απίστευτες. Τα νούμερα θα ήταν πραγματικά σε άλλα επίπεδα που ούτε να τα φανταστούμε μπορούσαμε. Και θεωρώ ότι όλο αυτό δίνει και μια βάση ψυχολογίας, κακά τα ψέματα. Γιατί είναι μια αγορά που θέλει και δεν μπορεί πρακτικά. Δεν είναι μια αγορά που έχει ουσιαστική αδυναμία οικονομική, άσχετα το τι προκύπτει. Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει. Και θέλει ο κόσμος να ταξιδέψει, και ο ξενοδόχος θέλει να επενδύσει, και η εταιρεία θέλει να εργαστεί. Γενικότερα βλέπουμε μια αγορά που θέλει, απλά πρακτικά δεν μπορεί. Βέβαια, με το μήνυμα που πήραμε από το 2020, εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος, να είμαι ειλικρινής, γιατί πιστεύω ότι αν ο κόσμος ταξίδεψε το 20, όσο ταξίδεψε, το 21 θα πάει λίγο, ας πούμε, καλύτερα, έως ικανοποιητικά καλύτερα, σαφώς όχι στα νούμερα που περιμέναμε. Πάμε όμως σήμερα, μένουμε στο σήμερα, οι εκθέσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Εμείς στον τουρισμό είμαστε μουδιασμένοι. Εγώ κανονικά τώρα θα δούλευα φουλ για το 100% Hotel Show αφενός, αφετέρου θα πήγαινα στην WTM, πολλοί ξενοδόχοι θα πηγαίναν στην ILTM, στις Κάνες. Βλέπουμε δηλαδή η ξενοδοχειακή αγορά συνήθως αυτή την περίοδο
κάνει όλες αυτές τις συναντήσεις που τις δίνει και την ψυχολογία να επενδύσουν. Έτσι, πολύ απλά, γιατί τους δείχνει και μια δυνατότητα για business αργότερα. Τώρα που λείπουν όλα αυτά, που ουσιάζουν όλα αυτά, θα υπάρχει λόγος να λέμε «αχ, και επειδή γίνονται εκθέσεις». Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, υπάρχει λόγος. Άλλος θα πει, καλά, τόσα πράγματα έχουν σταματήσει, εδώ δεν μπορούμε να ταξιδεύσουμε, δεν βγαίνουμε τα σπίτια μας, κόσμος, εντάξει, έχουμε χάσει και κόσμο μέσα σε όλο αυτό. Και εσείς ασχολείστε με τις εκθέσεις. Υπάρχει λόγος για αυτό τον προβληματισμό? Καταρχάς πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι οι εκθέσεις με τις διάφορες μορφές τους είναι τόσο παλιές όσο είναι και το εμπόριο και η συναλλακτική διαδικασία. Δηλαδή, από την εποχή των αρχαίων αγορών και των εμποροπανηγύρεων μέχρι τα παζάρια και μέχρι τις γενικές εκθέσεις στα τέλη του 19ου αιώνα κτλ. Και μέχρι τις εκθέσεις σήμερα, υπάρχει μια παράλληλη διαδρομή του εμπορίου με τις εκθέσεις. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι είναι ένα πολύ βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης η έκθεση και αν το σκεφτεί κανείς στις λεπτομέρειες καταλαβαίνει γιατί. Δηλαδή η ταυτόχρονη συνύπαρξη ανθρώπων που πουλάνε με ενδυνάμει αγοραστές σε μεγάλους αριθμούς δημιουργεί πρώτα απ' όλα, λύνει προβλήματα σοβαρά διανομής, επαφής με μεγάλους αριθμούς πελατών κτλ. Αλλά από την άλλη βοηθάει και στο να πάρει κανείς μυρωδιά τι γίνεται στην αγορά του, ποιες είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών σε ένα μεγάλο επίπεδο και όχι ενασμένα. Άρα λοιπόν οι εκθέσεις είναι κάτι που χρειάζεται. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι είναι ένα από τα αντικείμενα που πολλοί αγαπούν να μισούν, θεωρώντας ότι πάλι σε έκθεση γίνεται, πάλι σε έκθεση θα πάμε κτλ. Βέβαια, όλοι αυτοί που μπορεί να αντιμετωπίσουν τις εκθέσεις, συμμετέχουν σε εκθέσεις, παρακολουθούν τις εκθέσεις. Όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη. Λέω λοιπόν ότι προφανώς πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διοργανωθούν οι εκθέσεις, αλλά δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα οι εκθέσεις για την ανάπτυξη μιας αγοράς. Είμαι προμηθευτής αυτή τη στιγμή και θέλω να έρθω σε επαφή με μια μεγάλη μάζα των ενδυνάμει επισκεπτών μου. Πώς θα έρθω? Καταρχάς, στην παρούσα συγκυρία, ποια είναι η ενδυνάμει αγορά μου? Το ξέρω? Όχι. Ποιες είναι οι ανάγκες της ενδυνάμει αγοράς μου? Δεν το ξέρω. Τα προϊόντα που έχω είναι επικαιρά? Πρέπει να κάνω κάποιες κινήσεις τροποποιητικές? Μήπως χρειάζεται ακόμη και να επαναπροσδιορίσω τη στρατηγική μου? Δεν το ξέρω εάν δεν υπάρξει αυτή η ζήμωση σε μεγάλους αριθμούς μεταξύ προμηθευτών και ενδυνάμει πελατών. Και για τους ενδυνάμει πελάτες είναι το ίδιο πράγμα. Ποιες είναι οι νέες λύσεις και οι νέες τάσεις που έρχονται για το αντικείμενό μου? Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη ζήμωση. Εκτός βέβαια από μίλησες προηγουμένως για την ψυχολογία. Προφανώς και η ψυχολογία της κανονικότητας που την έχουμε ανάγκη ενισχύεται όταν οι εκθέσεις διοργανώνονται. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό ζήτημα οι εκθέσεις. Μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι στην ουσία εμείς λέμε οι εκθέσεις γενικά, αλλά δεν είναι οι εκθέσεις ένα πράγμα. Είναι άλλο πράγμα μία έκθεση κοινού που βασίζεται στην συρροή χιλιάδων κόσμων. Είναι άλλο πράγμα μία διεθνής έκθεση με δεκάδες ή εκατοντάδες συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού που δεν ξέρουμε ποια είναι και τα επιδημιολογικά δεδομένα κτλ. Και είναι άλλο πράγμα μία αυστηρά επαγγελματική έκθεση, όπως είναι για παράδειγμα το 100% Hotel Show, το οποίο μπορεί με έναν δεδομένο τρόπο, οργανωμένο, συγκροτημένο, να φέρει σε επαφή τους εκθέτες με τους επισκέπτες. Και κάνω αυτή την παρένθεση για να πω ότι και εμείς ως κλάδος των εκθέσεων αποτύχαμε ενδεχομένως να κάνουμε την πολιτεία να καταλάβει αυτή τη διαφορά. Γιατί παραδείγματος χάρη για μια επαγγελματική σαν το 100% Hotel Show, δεν βλέπω τον φοβερό κίνδυνο μετάδοσης του ιού,
Δεν βλέπω δηλαδή πόσο διαφέρει το 100% hotel show και οι αντίστοιχες εκθέσεις με τη λειτουργία ενός πολυκαταστήματος. Τι είναι ένα πολυκατάστημα? Διάδρομοι και δεξιά-αριστερά καταστήματα. Τι είναι μια έκθεση? Διάδρομοι και δεξιά-αριστερά περίπτερα. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή η παρένθεση, γιατί είναι και ο καημός του κλάδου μας λίγο και ήθελα να την εκφράσω. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει όλους να μας απασχολεί και να στηρίξουμε εκθεσιακές προσπάθειες, γιατί θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αγοράς μας. Συμφωνώ απόλυτα και από την πλευρά του ξενοδοχειακού κλάδου που εγώ βρίσκομαι κυρίως, θα πω, επειδή έβλεπα το Μάρτιο όταν ακυρώθηκε η ITB, που ήταν από τις πρώτες ισχυρές ακυρώσεις, εγώ πραγματικά στεναχωρήθηκα, γιατί έχω μεγαλώσει πλέον μέσα σε αυτή την έκθεση και ξέρω ότι κάθε χρόνο πάω εκεί και κάνω νέες συμφωνίες, συνεργασίες και όλα αυτά. Και έβλεπα κάποιοι να λένε, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως πήγαμε και κάναμε PR. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου έτσι, παιδιά. Δεν κάναμε PR. Πολλοί από εμάς κάναμε δουλειά. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι εκθέσεις στηρίζονται και γίνονται τόσα χρόνια και πάνε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Κάποιοι κάνουν δουλειά εκεί πέρα μέσα. Δεν πίνουν όλοι καφέδες. Αυτοί που πίνουν καφέδες, να τους απασχολήσει λίγο αυτό το κομμάτι, έτσι. Γιατί εγώ με αυτή την άποψη δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί έχω μια εταιρεία που έκανε μέχρι και 200-300 ραντεβού σε μια έκθεση. Το λέω, κύριε Τονάκο, γιατί είχε ακουστεί και αυτή η άποψη της ισοπαίδωσης. Δεν πρέπει να ισοπεδωθεί. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι το κενό δεν καλύπτεται. Αυτή τη στιγμή, αν θέλω εγώ να μιλήσω με 100 ξενοδόχους, δεν μπορώ να μιλήσω τόσο εύκολα. Γιατί όταν πάει κάποιος σε μια έκθεση, έχει την πρόθεση να με γνωρίσει ούτως ή άλλως εμένα και άλλους 100. Τώρα όμως, δεν σημαίνει ότι θα χτυπήσω την πόρτα τους και θα μου την ανοίξουν όλοι να με γνωρίσουν. Εκεί είναι η ψυχολογία της έκθεσης. Και μέσα από τη μάζα γνωρίζει περισσότερο κόσμο και δίνει περισσότερες ευκαιρίες και στην εταιρεία σου. Από την άλλη, το θέμα της ασφάλειας, συμφωνώ με τον κύριο Τονάκο με υποθέσεις ότι ναι, ποια είναι η διαφορά με ένα εμπορικό κέντρο όπως το Μόλ που γίνεται χαμός, που δεν είναι κακό να λειτουργούν τα εμπορικά κέντρα, εννοείται, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί ένα τέτοιο φορμάτ και τις εκθέσεις. Θα μπορούσε να υπάρχει, για παράδειγμα, ότι μια έκθεση που είναι να γίνει για 4 μέρες να γίνεται για 10 μέρες, για να γίνεται και διασπορά του κόσμου. Να μην είναι όλος ο κόσμος συγκεντρωμένος, να μην ταξιδέψουν όλοι ταυτόχρονα. Αυτά θα μπορέσω να τα κατανοήσω. Αλλά το να κόβεται ένας κλάδος έτσι κάθετα, πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί και το νόημα είναι μεγάλο. Παρά το γεγονός ότι συμφωνώ και δεν τον άκουγα, βλέπετε με αυτό, εγώ ξαναλέω, θα πούνε οι ξενοδόχοι. Πολλά ξενοδοχεία δεν άνοιξαν. Αβεβαιότητα για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι απαραίτητες εκθέσεις? Εγώ δεν θέλω να πάω σε εκθέσεις, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θα ανοίξω το ξενοδοχείο μου και τι γίνει. Είπες πριν, και συμφωνώ μαζί σου, ότι το 20 υπήρξε κόσμος που ταξίδεψε. Οι τάσεις και οι έρευνες που γίνονται δείχνουν ότι το 21 θα υπάρξει μια προφανώς μεγαλύτερη τάση, που δεν ξέρουμε πόσο μεγαλύτερη, μπορεί να είναι και αρκετά μεγαλύτερη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 20 ήταν σοκαριστικό για το λόγο του ξεκινήματος του κορονοϊού, ειδικά για τις δυτικές κοινωνίες που δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με αυτό. Το 21 θα το έχουμε συνηθίσει κάπως. Θα έχει αναπτυχθεί ως ένα βαθμό και η ανοσία της αγέλης. Άρα λοιπόν θέλω να πω, με διάφορους τρόπους θα είμαστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους προστασίας, πράγματα που μας φαίνονταν τρομακτικά την άνοιξη, σιγά σιγά τα συνηθίζουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια νέα κανονικότητα. Το ξενοδοχείο λοιπόν, το οποίο σχεδιάζει να ανοίξει όπως είναι, θα πρέπει να προβληματιστεί και να πει, ωραία, στην νέα πραγματικότητα μετά τον κορονοϊό, εγώ είμαι updated ως επιχείρηση. Δηλαδή, αυτά που θα προσφέρω στον ταξιδιώτη είναι αυτά που ζητάει. Προφανώς, μετά από μία χρονιά όπως το 20, οι επενδύσεις θα είναι πολύ λιγότερες, οι δυνατότητες και η επιθυμία για επενδύσεις θα είναι λιγότερες, αλλά είναι αυτή η κατάλληλη αντιμετώπιση? Μήπως δηλαδή πρέπει με έναν λελογισμένο τρόπο να προσπαθήσω να βρω μεθόδους και διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα επικαιροποιήσω την επιχείρησή μου? Όλα αυτά θα μπορέσει κανείς να τα βρει μέσα από την επαφή του με τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν προϊόντα και υπηρεσίες.
οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών θα είναι διαφορετικές. Τα καταλήμματα ενδεχομένως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την λογική τους και την προσέγγιση τους. Οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις, και μιλάω τώρα για τους εκθέτες 100% hotel show, συνήθως έχουν νέες προτάσεις, επειδή αντιπροσωπεύουν και εργοστάσια από το εξωτερικό κτλ. Είναι φορείς νέων τάσεων και νέων προτάσεων και νέων προϊόντων. Πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτά. Ακόμη και αν η ψυχολογία μας δεν είναι η καλύτερη, ακόμη και αν έχουμε κρυφά μέσα μας αποφασίσει ότι φέτος δεν θα ρίξουμε ούτε ευρώ τσακιστό στην επιχείρησή μας. Ας μην είμαστε μπετό σε αυτό που έχουμε αποφασίσει, ας είμαστε λίγο open-minded να πάρουμε τα μηνύματα και κατόπιν να καθορίσουμε τι θα κάνουμε, αν θέλουμε να υπάρχει συνέχεια για την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν, τις απαντήσεις σε αυτά θα τις δώσει η επικοινωνία με όλο αυτό το φάσμα των εταιριών, οι οποίες θα μας δείξουν πού πάνε τα πράγματα. Αναφερθήκατε στις εταιρείες που έχουν νέες λύσεις. Εγώ θα ρωτήσω, οι εταιρείες που δεν έχουν νέες λύσεις, πρέπει και αυτές θα έπρεπε να προβληματιστούν στην ίδια κατεύθυνση? Μιλάς για τους εκθέτες τώρα, Ναι, ακριβώς. Για τους εκθέτες είναι ξεκάθαρο, για τις εταιρείες που έχουν νέες λύσεις είναι ξεκάθαρο. Για αυτούς που δεν έχουν αλλάξει τις λύσεις τους. Μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία να πω κάτι που προσπαθώ να το πω χρόνια, πολλές φορές το λέω κατηδίαν, αλλά τώρα μπορούμε να το πούμε και σε πιο ευρύ επίπεδο. Η φιλοσοφία της έκθεσης ως προϊόν έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν η έκθεση στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 ή και στις αρχές του 2000? Ήταν ένας τόπος όπου μαζεύονταν από τη μία προμηθευτές και από την άλλη πελάτες τους και οι οποίοι έκαναν δοσοληψίες λίγο ή πολύ. Έδιναν παραγγελίες, μπορεί και να αγόρασαν πράγματα κτλ. Σήμερα, στον αιώνα της πληροφορίας, της τρομακτικής διάθεσης πληροφορίας, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Άρα οι εκθέσεις έχουν πάρει ένα καινούριο χαρακτηριστικό. Λέω λοιπόν ότι η έκθεση είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ κομβικό εργαλείο marketing. Ως εργαλείο marketing, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει το branding της επιχείρησης, περιλαμβάνει το positioning της επιχείρησης, περιλαμβάνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να έρθεις σε επαφή με το κοινό σου και να καταλάβεις πόσο είσαι επικαιροποιημένος, να πάρεις τα μηνύματα αυτού του κοινού. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας έκθεσης που δεν σχετίζονται με το αν έχεις νέα προϊόντα να πουλήσεις ή όχι. Ωραία, εγώ θα πάρω το δεδομένο, δεν έχεις νέα προϊόντα. Δεν απευθύνεσαι σε αυτήν την αγορά. Δηλαδή, θέλεις αυτή η αγορά να σε ξαναθυμηθεί του χρόνου? Προφανώς δεν θέλεις. Να το πω λίγο σχηματικά. Σε εκθέσεις τροφίμων, η Coca-Cola γιατί να συμμετέχει? Συμμετέχει για το branding της, για το positioning της και συμμετέχει για να μπορεί να είναι μέσα σε όλη αυτή την όσμωση η οποία δημιουργείται κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτής της ζυμώσης, να είναι μέρος των ζυμώσεων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι εταιρείες οι οποίες απευθύνονται στο κλάδο της ξενοδοχείας δεν πρέπει να τις απασχολεί αν έχουν νέο προϊόν ή όχι. Το ερώτημα για μένα το βασικό είναι, απευθύνεσαι σε αυτόν τον κλάδο? Σκέφτεσαι μήπως επειδή ο κλάδος φέτος δεν πήγε τόσο καλά να στραφεί σε έναν άλλο κλάδο? Οκ, αν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, είναι κατανοητό. Αν όμως συνεχίζεις να απευθύνεσαι στον κοινωνικό κλάδο, πρέπει να συμμετέχεις για να επιβεβαιώσεις την παρουσία σου και τη θέση σου. Συμφωνώ απόλυτα. Και για να συνδέσω και τους ξενοδόχους ή τις εταιρείες, το λέμε ούτως ή άλλως και στην Κοντεγέρα Academy πάρα πολλές μέρες τώρα, ότι ωραία θα ανοίξουμε το 2021, η αγορά όμως έχει αλλάξει. Σας είχα πάρει τηλέφωνο, κύριε Αντωνάκο, την προηγούμενη εβδομάδα και σας έλεγα, κύριε Αντωνάκο, θυμάστε που λέγαμε στο τηλεοπτικό μας σπότ, τα ξενοδοχεία αλλάζουν, πού να ξέρουμε τι θα συμβεί και ότι θα ξαναλλάξει η αγορά. Αν θυμάστε το τελευταίο σπότ του 100% Hotel Show, απευθύνομαι στον κόσμο, ξεκινούσε με την έκφραση «τα ξενοδοχεία αλλάζουν», γιατί όντως αυτό πιστεύαμε. Εγώ, συμμετέχοντας στην επικοινωνία του 100% Hotel Show, φέτος θα έβαζα το μήνυμα «τα ξενοδοχεία πρέπει να αλλάξουν». Και γιατί πρέπει να αλλάξουν, δεν αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουν. Γιατί άλλαξαν όλες οι ταξιδιωτικές συνήθειες. Ο κορονοϊός άλλαξε τις απαιτήσεις του ταξιδιώτη και σε επίπεδο operation, άρα το ξενοδοχείο θέλει νέες λύσεις, άρα πρέπει να τις βρει τις νέες λύσεις και χρειάζεται
να κάνει έρευνα αγοράς, άρα χρειάζεται τις εκθέσεις αντίστοιχα. Και από την άλλη, έχει αλλάξει και ο τρόπος που αγοράζει ξενοδοχείο ο ταξιδιώτης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να βρει περισσότερες λύσεις στο κομμάτι του digital marketing, της διανομής σε online κανάλια, που το 100% hotel show, μην ξεχνάμε ότι είχε και το πιο σημαντικό segment πάνω σε αυτό και κάθε χρόνο είχαμε και το κομμάτι του workshop που το στήριζε με άπειρη τεχνογνωσία. Άρα, έχοντας μια αγορά η οποία θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, κάπως πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το κενό. Δεν μπορούμε να βγούμε στην αγορά έτσι του χρόνου, έστω και ότι δεν ανοίξετε το ξενοδοχείο σας φέτος. Πιστεύετε ότι θα ανοίξετε του χρόνου και θα είναι όλα καλά? Έχουν βγει 500 πρωτόκολλα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τα προϊόντα έχουν εξελιχθεί. Και αν θέλω να πω τις εταιρείες, εγώ ξέρω πάρα πολλές εταιρείες που έχουν αλλάξει τις υπηρεσίες τους. Κύριε Αντωνάκο, μεγάλη διαφορά βλέπω σε πάρα πολλές εταιρείες. Έχουν εξελίξει τις υπηρεσίες, έχουν προσαρμόσει τις υπηρεσίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμη και παραδοσιακές υπηρεσίες έχουν διαφοροποιηθεί πλέον. Και απ' την άλλη, οι παραδοσιακές εταιρείες που είναι σταθερές στο προϊόν και την υπηρεσία του, επειδή δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει, πρέπει και αυτές κάπως να επανατοποθετηθούν. Πρέπει να ξανααποκτήσουν βήμα στην ξενοδοχειακή αγορά. Δεν σημαίνει ότι τους ξέρουμε σαν προμηθευτές και μένουμε σε αυτούς. Κάποιος, όλο και κάποιος ανταγωνιστής θα είναι λίγο πιο τσακπίνης και θα βγει πιο ρωστά και θα μας πάρει τη δουλειά. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι κανονικά στις επάρξεις. Και έτσι θα κινητοποιήσουμε και την αγορά. Φέτος, κύριε Αντωνάκο, όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, εγώ προσωπικά διέκρινα μια έντονη κινητικότητα στον χώρο των travel agents και γίνανε πάρα πολλά B2B events σε online επίπεδο. Και είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί ας πούμε, θυμάμαι, μιλήσω με κάποιον ξενοδόχο, μου λέει κλείνω, γιατί είμαι μέσα στα meetings, έχω πόσα meetings μπροστά μου κλεισμένα από τον Virtuoso, το ταξιδιωτικό οργανισμό που έχει Luxury Travel Agent, που τους κανόνιζε ραντεβού, B2B meetings και τα έκαναν όλα online. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό και σε μια πιο παραδοσιακή έκθεση, αν τυπούμε παραδοσιακή, το 100% hotel show? Κοίταξε, εξαρτάται πάντα από το είδος της έκθεσης. Mm-hmm. Από το ποιο είναι το κοινό της, παραδείγματος χάρη, πώς έχει εκπαιδεύσει η έκθεση τόσο τον εαυτό της, όσο και τους εκθέτες και επισκέπτες της στο digitalization και ούτω καθεξής. Όμως, ας σκεφτούμε λίγο. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό μιας έκθεσης? Για τον επισκέπτη, είναι η άμεση επαφή με ένα σημαντικό αριθμό ενδυνάμων προμηθευτών, είναι η ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις και τα νέα προϊόντα, η πρόσληψη επαγγελματικής γνώσης μέσω ημερίδων, workshops κτλ. Όπως επίσης το networking και το lobbying που γίνεται ανάμεσα σε εκθέτες και επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, για τον εκθέτη, τι σημαίνει έκθεση? Άμεση προσέγγιση ενός μεγάλου αριθμού ενδυνάμει πελατών. Όπως είπα και πριν, να πάρει μυρωδιά τι γίνεται στην αγορά του, ποιες είναι οι ανάγκες της, αν τα προϊόντα του καλύπτουν αυτές τις ανάγκες επαρκώς ή αν πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις ή ακόμη και αν πρέπει να επαναπροσδιορίσει την εμπορική του πολιτική. Επίσης, μέσα στην έκθεση ο εκθέτης παίρνει και μια άμεση γνώση του επίπεδου του ανταγωνισμού του. Τι από όλα αυτά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα digital event? Όλα αυτά ικανοποιούνται. Σίγουρα λείπει η άμεση ανθρώπινη επαφή, η οποία δυστυχώς στις μέρες του κορονοϊού έχει ποινικοποιηθεί. Όπως επίσης, όπως είπα και πριν, το να πιάσει κάποιος να αγγίξει τα προϊόντα όπου αυτό είναι απαραίτητο. Προφανώς λοιπόν δεν αντικαθιστά μια digital έκθεση 100% την φυσική έκθεση, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από τομείς όπου μια digital έκθεση υπερέχει από μια φυσική έκθεση. Παραδείγματος χάρη, πάντα κοιτούσαμε τι καιρό θα κάνει τις μέρες της έκθεσης. Ξέρεις ότι στο 100% hotel show έβρεχε και τακτικά. Μπορώ να πω τον κόσμο, αν βλέπουμε τον καιρό. Αν ο καιρός ήταν χάλια, χαιρόμαστε. Εμείς το βλέπουμε ότι σημαίνει θα πάμε καλά. Ακριβώς. Τώρα ο καιρός δεν μας απασχολεί. Ο επισκέπτης για δικούς του λόγους θα μπορούσε να μην είναι σε θέση να ταξιδέψει. Τώρα δεν τον απασχολεί αυτό. Ο εκθέτης μπορεί πλέον να ξεναγήσει τον επισκέπτη στον χώρο παραγωγής, στο showroom του, στην αποθήκη του, να του δείξει τι δυνατότητα έχει σε stock, δηλαδή να του δείξει την υπόστασή του ως εταιρεία, τον όγκο της δουλειάς του. Απ' την άλλη, ο ξενοδόχος μπορεί να δείξει στον προμηθευτή live τους χώρους που θέλει, παραδείγματος χάρη, να ανακαινήσει, να επιπλώσει, να επενδύσει. Αν μιλάει για υπηρεσίες, να κάνει share screen και να δείξει τις online υπηρεσίες, να δείξει ενδεχομένως το πρόγραμμα που έχει και τι θα ήθελε να βελτιώσει. Δηλαδή, θέλω να πω
ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην στεκόμαστε, όπως είπα και νωρίτερα, στο τι δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά στο ποια είναι τα δυνατά σημεία. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχουν δυνατά σημεία σε μία online έκθεση, ακόμη και αν αυτή δεν είναι μία έκθεση B2B μεταξύ του operators και ξενοδόχων, που προφανώς εκεί υπάρχει και ένα άμεσο ενδιαφέρον, θέλω να κάνω μία B2B συνάντηση για να πουλήσω το καταλήμμα μου. Όμως, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας έκθεσης εξακολουθούν να ισχύουν και εδώ. Από ό,τι βλέπω, είναι σαν να μας μιλάτε για αυτό που προετοιμάζεται σιγά-σιγά για τον Νοέμβριο, δηλαδή. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δει ότι όλες οι εκθέσεις λένε ακύρωση της έκθεσης, λογικό, έτσι. Και το 100% Hotel Show λέει θα πραγματοποιηθεί, αλλά online. Και το στηρίζει πάρα πολύ αυτό σαν μήνυμα. Και έχει δημιουργήσει και ιδιαίτερη αίσθηση στον χώρο και δεν σας κρύβω ότι πολλοί κόσμοι λέει περιμένω να δω πώς θα είναι αυτό και τι θα είναι αυτό. Ποιο είναι το concept λοιπόν αυτό του εγχειρήματος, δηλαδή του 100% Hotel Show Online Edition? Το έχετε ακούσει και από μένα αρκετή εδώ πέρα, 20 με 23 Νοεμβρίου, κανονικά η έκθεση θα γίνει online. Ανοίγω την κάμερα, ανοίγεις την κάμερα και μιλάμε. Βλέπεις 200 εκθέτες live εκεί να σε περιμένουν, πατάς, μπαίνεις μέσα σαν να μπαίνεις στο περίπτερό τους. Και όλα αυτά που είπε ο κύριος Σεπερνάκος πριν, είναι στην ουσία όλη η ιδέα. Πείτε μας όμως εσείς λίγο παραπάνω, που είστε και πιο πολύ εκτονές, και στην ουσία το τρέχει demand όλο αυτό το project. Πρέπει να πω καταρχάς ότι από το ξεκίνημα σχεδόν της καραντίνας, επί ουσίας από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, τόσο εγώ όσο και όλη η ομάδα της, τόσο της demand, όσο και το 100% Hotel Show, και εκεί βάζω και σένα προφανώς, είμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση, σύγκριση, ανάλυση όσο γίνεται στον εκθεσιακό χώρο παγκόσμια. Πρέπει να πω ότι έχω κάνει register και έχω παρακολουθήσει όλες τις διαδικτυακές εκθέσεις που έχουν γίνει από τότε μέχρι τώρα. Και πρέπει να πω ότι... Τα στέλνει όλα. Με βάζει να τα δω και εγώ, τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε. Έτσι, homework. Πρέπει λοιπόν να πω, όπως ξέρεις Νίκο, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει πολλές φορές, ότι δεν με ικανοποιούσαν οι προσπάθειες digital εκθέσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα κυρίως εκτός Ελλάδας. Είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, είτε στην ουσία ήταν μια σειρά από webinars και διαδικτυακές παρουσιάσεις προϊόντων εν είδη workshop, είτε ήταν μια digital προβολή προϊόντων μέσω ενός digital product directory, που προφανώς δεν προσομοίαζε με έκθεση. Και δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε κάποιες προσπάθειες στη σήματος virtual έκθεσης, δηλαδή προσομοιώσει κανονικό περιπτέρων σε εικονικό περιβάλλον, γιατί αυτό είναι ένα προϊόν που δοκιμάστηκε πολύ νωρίτερα και πριν την κρίση του κορονοϊού και έχει αποτύχει, γιατί έχει έναν αρχικό εντυπωσιασμό, αλλά δεν έχει τίποτα άλλο μετά από τον αρχικό εντυπωσιασμό. Έτσι λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε πάνω σε μια απλή σκέψη. Τι σημαίνει στην ουσία έκθεση? Σημαίνει άμεση, ζωντανή, one-to-one επαφή, εκθέτη και επισκέπτη. Και αυτή η σκέψη ήταν η βάση. Κατόπιν, στο επόμενο επίπεδο, σκεφτήκαμε. Τι επί της ουσίας βλέπει ο επισκέπτης σε μια φυσική έκθεση, στο 100% Hotel Show παραδείγματος χάρη, στη φυσική έκθεση, τι βλέπει? Βλέπει μια παράθεση περιπτέρων, που στο κάθε περίπτερο μπορεί να δει τον τίτλο της εταιρείας, εκθέτει το λογότυπο του, επιλεγμένα προϊόντα και να δει και τους ανθρώπους της εταιρείας με τους οποίους θα συνομιλήσει. Εκείνος επιλέγει αν θα μπει στο περίπτερο για να κάνει επαφή ή αν θα το προσπεράσει για να πάει σε ένα άλλο. Αυτό σε ό,τι αφορά τους εκθέτες. Τι άλλο βλέπει σε μια φυσική έκθεση? Κάποια workshops θα του δώσουν γενική επαγγελματική τεχνογνωσία ή κάποια ειδική ενημέρωση πάνω σε ένα προϊόν καινούργιο, καινοτόμο κτλ. Και κάτι ακόμα που βλέπει σε εμάς είναι και τη συμμετοχή στον 100% Hotel Design Awards. Μπορεί να ψηφίσει εκεί για, για την αγαπημένη του συμμετοχή. Κυρίως όμως να πάρει ενημέρωση ή έμπνευση για τις τάσεις που επικρατούν στο ξενοδοχειακό design. Όλα αυτά που είπα, ο επισκέπτης θα τα συναντήσει και στην online edition του 100% που θέλει το 2020. Οι εκθέτες θα είναι όλοι έτοιμοι, απλά θα είναι on camera, όπως ακριβώς θα ήταν και στα περίπτερά τους για να συνομιλήσουν μαζί τους στην έκθεση. Ο επισκέπτης θα μπορεί να φιλτράρει ανά εταιρεία, ανά προϊόν, ανά section, ανά ποιος είναι διαθέσιμος, ποιος δεν είναι διαθέσιμος, και να ανοίγει και αυτό στην κάμερά του, οπότε έχουμε δύο κάμερες που ανοίγουν, άρα δύο άνθρωποι που έρχονται σε επαφή.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο ξενοδόχος θα μπορεί να δείξει το χώρο του. Για μένα, αυτό είναι και μια εξέλιξη γενικότερα του τρόπου επικοινωνίας. Αν θυμάστε εμείς την καραντίνα που συζητούσαμε πολλές φορές, έλεγα τι ωραία να υπάρχουν κάποια design shops τα οποία θα σου ανοίγει στην κάμερα και να σου λένε πώς να κάνεις το σπίτι σου. Εγώ ψάχνω να βάλω τον καναπέμπο. Και το ήθελα αυτό. Και θα έλεγα τι ωραία να ανοίξω ένα κατάστημα που πουλάει καναπέδες, να ανοίξει την κάμερα του, να ανοίξω την κάμερα μου και να του δείξω να μου πει τι καναπέ να βάλω και πώς να το βάλω. Αντίστοιχα, εδώ είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ εκθέτη και ξενοδόχου. Είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι κάτι που είναι για να μείνει ή κάτι το οποίο σκέφτεστε ότι είναι μόνο για την διοργάνωση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το να κάνει κανείς παγιωμένες προβλέψεις για το μέλλον στην παρούσα κρίση είναι σχετικά επικίνδυνο. Το λέω για όλο το φάσμα των προβλέψεων, διότι αυτή η κρίση έχει ένα χαρακτηριστικό ότι έχει εξαιρετικά πολλούς άγνωστους χ στην εξίσωση. Άρα δεν θα ήθελα να μιλήσω απόλυτα. Προσπαθώ όμως, όπως πάντα, να κάνω κάποιους λογικούς συλλογισμούς. Και κάνοντας αυτούς τους συλλογισμούς, θα έλεγα ότι έχουμε δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι όπως προείπα, οι εκθέσεις με την όποια τους μορφή ακολουθούν την πορεία του εμπορίου και άρα είναι αναπόσπαστο τμήμα, το απαραίτητο αναπόσπαστο τμήμα. Και δεύτερον, ότι μια τόσο έντονη κρίση που έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την οικονομική κρίση του 9-10. Είναι κυρίως υγειονομικά και δευτερευόντως οικονομικά, και αυτά τα οικονομικά στα υγειονομικά οφείλονται. Δεν μπορεί να μην επηρεάσει, ακόμη και αν βρεθεί φάρμακο, εμβόλιο κτλ. Δεν μπορεί να μην επηρεάσει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πράγματα όπως η φυσική επαφή, ο συγχρονισμός, η υγιεινή, η προστασία της υγείας κτλ. Έτσι λοιπόν, σαν αποτέλεσμα αυτού του συλλογισμού, θα έλεγα πως ακόμη και σε συνθήκες κανονικότητας, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιστεύω πως θα καθιερωθεί ένα υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή, θα υπάρχει φυσική έκθεση, που ενδεχομένως θα είναι ο κύριος άξονας της διοργάνωσης, και βοηθητικά θα υπάρχει διαδικτυακή version, που μπορεί να δώσει όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε νωρίτερα και να είναι κάτι πραγματικά ωφέλιμο, καινοτόμο και αναπτυξιακό. Άλλωστε, εάν όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό έχει και up and down, πάντα η διαδικτυακή έκθεση είναι ένας παράγοντας ασφάλειας ότι αυτή η συνέβρεση εκθετών και επισκεπτών θα γίνει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί οι εκθέσεις έτσι θα μπορούν να διευρυνθούν και κάποια meetings να γίνουν και πιο ουσιαστικά. Δηλαδή, εγώ θα θέλω να έχω και μια επικοινωνία με τον εκθέτη πριν φτάσω στην έκθεση. Και όταν αυτό στην έκθεση να κάνω την ουσία της επίσκεψης. Γιατί πολλές φορές είναι η έκθεση το πρώτο βήμα, ενώ θα μπορούσε να είναι ένα πιο προηγμένο βήμα στην συνεργασία. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου κακό αυτό σαν ιδέα, έτσι όπως το συζητάμε. Όλο αυτό το ακούω είναι δύσκολο, σαν διαδικασία. Δηλαδή θα πει κάποιος άνθρωπος, α, τώρα πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι όλα αυτά για να δω τον εκθέτη online. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός πάνω σε αυτό. Καταρχάς, πρέπει να δεχτούμε όλοι ότι δεν μπαίνουμε τώρα λόγω του κορονοϊού, τώρα επισπεύδεται. Έχουμε εδώ και καιρό μπει σε μια εποχή έντονης τεχνολογικής ανάπτυξης. Άρα, το να είναι κάποιος τεχνολογικά αναλφάβητος είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όταν αυτός ο κάποιος είναι και επιχειρηματίας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τους τρόπους να το κάνουμε αυτό. Ο τρόπος που στήσαμε εμείς το 100% χωτήρους είναι πάρα πολύ απλός. Πάρα πολύ. Δηλαδή, η ευρηματικότητά του και η καινοτομία του βασίζεται στην εξαιρετική του απλότητα. Mm-hmm. Ανοίγω την κάμερά μου, μπαίνω στο διαδίκτυο και πατάω ένα κουμπί για να ανοίξει καλά την κάμερά του και αρχίζω να μιλάω. Άρα δεν είναι δύσκολο. Πρέπει όμως όλοι να μην στεκόμαστε πίσω από δυσκολίες, να κοιτάξουμε πώς θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Mm. Έτσι πρέπει να γίνει. Και δεν μιλάω μόνο για το 100% hotel show. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι της επικοινωνίας των ανθρώπων. Εάν είμαστε επιχειρηματίες, πρέπει να βρούμε τρόπους να αναπτυχθούμε τεχνολογικά. Είναι τόσο απλό. Είναι σημαντικό. Αν και επειδή έχω δει το interface, θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Απλά θα μπαίνετε σε μια σελίδα, θα πατάτε με το θέλετε και θα είναι και την κάμερα.
είτε έχετε Zoom είτε δεν έχετε. Πλέον οι περισσότεροι έχουμε και Zoom δηλαδή. Με αφορμή την online διοργάνωση του 100% Poker Show. Είναι λίγο μια διαφοροποίηση της ερώτησης της προηγούμενης. Είναι θεωρείτε ότι αυτό είναι τελικά το μέλλον των εκτέσεων, δηλαδή τα events με φυσική παρουσία θα εξασθενήσουν. Γιατί πολλοί τι λένε, ότι να φτάσαμε στην εποχή του που έγινε ένα έντονο digitalization, αλλά στο 100% που τελειώ είμαστε 8 χρόνια πριν digitalized, αλλά λέω από τώρα ότι θεωρείτε ότι θα εξασθενήσουν πλέον τα φυσικά events με φυσική παρουσία. Δεν το πιστεύω. Όχι. Ακριβώς γιατί, όπως είπα, η έκθεση με τη μορφή που την ξέραμε είναι μια ανάγκη. Μια ανάγκη επιχειρηματική, αλλά και ανθρώπινη. Όσοι έχουμε ζήσει το κομμάτι των εκθέσεων, ξέρουμε πόσο πολύ βοηθάει και η ψυχολογία της έκθεσης στο να γίνουν αυτές οι επαφές. Προσωπικά θυμάμαι ότι σαν στέλεχος εταιρεία, στέλεχος πωλήσεων κτλ., υπήρχε ένας υπεύθυνος, ένα υψηλό στέλεχος πολύ μεγάλης εταιρείας που ήταν πελάτες μας, ο οποίος ήταν κλεισμένος, ταμπουρωμένος θα έλεγα, στην προσωπική επαφή που προσπαθούσα κάθε φορά να αναπτύξω μαζί του. Όλες μου οι προσπάθειες είχαν αποτύχει. Ήμασταν πολύ τυπικοί, πολύ μετρημένοι, κάναμε τη δουλειά μας, αλλά τίποτα πέρα από αυτό. Σε μία έκθεση ήρθε ως επισκέπτης. Εμείς ήμασταν εκθέτες τότε. Ήρθε στο περίπτερό μας, τον κεράσαμε κάτι. Μέσα σε ένα τέταρτο, κατά την ψυχολογία της έκθεσης, είχε αλλάξει όλη η φύση της σχέσης μας. Ήταν πολύ πιο ανοιχτή, πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο ζεστή, πολύ πιο φιλική. Αναπτύχθηκε και η σχέση της εταιρείας που αντιπροσώπευα εγώ με τη σχέση με την εταιρεία που αντιπροσώπευε εκείνη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της έκθεσης που δεν πρόκειται να αντικατασταθούν και που προφανώς πιστεύω ότι θα επανέλθουν. Ωστόσο, όπως είπα, τα διαδικτυακά events θεωρώ ότι έχουν μια θέση δίπλα σε αυτή την φυσική έκθεση. Εγώ αυτό που θα πω από την πλευρά μου είναι ότι με το που γίνουν οι εκθέσεις ξανά θα κλείσω σε όλες τις εκθέσεις να πάω, κανονικά και με τον νόμο, γιατί για μας το ταξίδι στην έκθεση ήταν ένα πολύ σημαντικό επαγγελματικό milestone, να το πω. Από τη μία, από την άλλη, είναι κομμάτι του τρόπου ζωής. Όσοι είστε ξενοδόχοι και μας παρακολουθείτε, θα το γράψετε σίγουρα σαν comment, είμαι σίγουρος, είστε στο Facebook, είτε εδώ πέρα στο chat, ότι πραγματικά είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Οι άνθρωποι των ξενοδοχείων ταξιδεύουμε, συναντιόμαστε στις εκθέσεις, κάνουμε blend με όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο, με ανθρώπους που βλέπουμε από την Ασία, από την Αμερική, από παντού. Έχουμε παγκόσμιο δίκτυο φίλων πλέον και συνεργατών. Και πραγματικά νομίζω ότι θα ακουστώ ρομαντικό. Μας λείπουν αυτές οι εκθέσεις. Τι να κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι στην κουλτούρα μας και στο DNA του ξενοδόχου. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε στους ξενοδόχους για τη σεζόν που έρχεται? Θέλω να προχωρήσω λίγο περισσότερο αυτό που είπες εσύ πριν σε σχέση με το «Τα ξενοδοχεία αλλάζουν» που ήταν το διαφημιστικό μας μότο πέρσι. Όπως ίσως θυμάσαι και ενδεχομένως και κάποιοι από όσους μας ακούν, στο χαιρετισμό που είχα κάνει πέρσι τόσο στο editorial του Visitor's Guide της έκθεσης όσο και στο επίσημο opening, ο τίτλος ήταν «Τα ξενοδοχεία αλλάζουν. Ένα ακόμη διαφημιστικό μότο ή μια αφόρητα επίκαιρη διαπίστωση». Και έλεγα τότε ότι η υπόθεση Thomas Cook που μας είχε συγκλονίσει πέρσι τη διαποχή σηματοδοτούσε το τέλος μιας εποχής στον τουρισμό και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Έλεγα ότι αφήνουμε πίσω ένα παλιό μοντέλο μαζικού τουρισμού που βασιζόταν στην εξάρτηση από τους tour operators και ότι προχωράμε προς μια νέα εποχή της προσφοράς της unique experience, του digital marketing και της στόχευσης για αυτόνομες πωλήσεις. Σήμερα και εν ώψη της συνέχειας, θα ήθελα να προσθέσω πως κατά τη γνώμη μου, όπως έχω γράψει ήδη, αν η υπόθεση Thomas Cook έδωσε το πρώτο σοβαρό χτύπημα στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ο κορονοϊός δίνει το τελειωτικό. Προφανώς δεν μπορούμε ακόμη να προδιαγράψουμε πλήρως το μοντέλο της επόμενης μέρας, κατά την άποψή μου. Ωστόσο, σίγουρα θα βασίζεται σε άλλα δεδομένα. Δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον, πιο ανταγωνιστικό. Δεν είναι αρκετό πια το ήλιο θάλασσα, κατά την άποψή μου. Δεν θα είναι αρκετό. Υπάρχουν προορισμοί που αναπτύσσουν καινούργιες προσεγγίσεις και μας προσπερνούν επικίνδυνα.
Και βέβαια, πλέον ο κορονοϊός δημιουργεί και νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις στους ταξιδιώτες, όχι απλά τα στεγνά πρωτόκολλα λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη, τι θα είναι luxury και τι unique experience στη νέα εποχή που ξημερώνει μετά την πανδημία. Δεν αισθάνομαι ότι μπορούμε να δώσουμε ασφαλείς απαντήσεις ακόμα. Ποιο θα είναι το προφίλ του ταξιδιώτη που θα επικρατεί στο μέλλον. Ας πούμε, ποια θα είναι η θέση του εσωτερικού τουρισμού στη βαρύτητα αξιολόγηση των επιθυμητών target groups. Θυμάσαι ότι και στο workshop tour το τελευταίο φαινόταν μια προθυμία πολλών ξενοδόχων να αναπτύξουν μια πολιτική απέναντι στον εσωτερικό τουρισμό. Πώς θα διαμορφωθεί το νέο σκηνικό. Και πολλά άλλα, είναι κάποια ερωτηματικά. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα ερωτηματικά προφανώς δημιουργούν ανασφάλειες. Μάλιστα, θα έλεγα ότι η επαγγελματική ανασφάλεια είναι μέρος του DNA του ξενοδόχου, από την ίδια τη φύση της δουλειάς του. Όταν η δουλειά σου επαναπροσδιορίζεται κάθε χρόνο, προφανώς αυτό συνδέεται και με την ανασφάλεια. Όμως, απ' την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε ότι αναπόσπαστο μέρος του DNA του επιχειρηματία είναι η πρόβλεψη, η δυναμική αντίδραση και το επιχειρηματικό ορίστο. Θα πρότεινα λοιπόν να μην βρει ο καθένας μας, να το πω έτσι με μια μεταφορά, ένα λαγούμι να κρυφτεί, μην κάνοντας τίποτα επιχειρηματικά και απλώς περιμένοντας να περάσει το κακό, γιατί κινδυνεύει όταν αυτό περάσει, ή να μην έχει καμιά θέση στο νέο σκηνικό που θα έχει δημιουργηθεί. Ας δούμε λοιπόν το πράγμα δυναμικά και επιχειρηματικά. Και βέβαια, θέλω να καλέσω όλους στο 100% Hotel Show The Online Edition, 20 με 23 Νοεμβρίου, προκειμένου ως κοινότητα πια να διερευνήσουμε τρόπους και προτινόμενες λύσεις αντιμετώπισης αυτής της περίεργης κρίσης που μας έχει ενσκύψει από πέρσι, από τις αρχές του χρόνου. Κύριε Δερμάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω κάνει share κιόλας το δημιουργικό του 100% Hotel Show του φετινού. Οπότε κλείνοντας, έχουμε σίγουρα το μήνυμα ότι το 100% Hotel Show θα γίνει με έναν νέο τρόπο. Ας το δοκιμάσουμε όλοι να δούμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, μόνο να κερδίσουμε πιστεύω. Εγώ το βρίσκω πολύ ξεκούραστο για μένα να μπορώ να συναντήσω μια σειρά από ξενοδόχους και 10 ξενοδόχους να συναντήσω την ημέρα, 15 online και να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό για μένα σαν εταιρεία. Για ποιο λόγο? Εμείς γενικότερα στην εταιρεία μας έχουμε την κουλτούρα των απομακρυσμένων meetings, γιατί έχουμε αναπτύξει διάφορα startups, οπότε μπορεί να επικοινωνούμε και με ξενοδοχεία στην Bangkok. Το effort, την προσπάθεια που χρειάζεται για να κλείσουμε 5 ραντεβού την ημέρα, Skype meetings, κύριε Τονάκο, είναι τεράστια. Δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να μιλήσουμε 100 ξενοδοχεία, 200, για να κλείσουμε 5 ραντεβού την ημέρα, κατά μέσο όρο. Για να μπορείς να βρεις αυτούς τους 5 που μπορεί να κάτσουν να επενδύσουν για σένα χρόνο. Άρα μιλάμε για άπειρες εργατόρες από πλευράς μας και προσπάθειας για να βρούμε αυτό το κοινό. Αυτός ο τρόπος, το 100% Hotel Show φέτος, αυτό θα μας το επιλύσει. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι οι ξενοδόχοι δεν θα μπουν με διάθεση απλά να δουν κάποιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο όπως αυτό που κάνει η Academy. Θα μπουν με διάθεση να διερευνήσουν νέες λύσεις. Άρα και από την πλευρά των εταιριών και από την πλευρά των ξενοδόχων είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε στην ουσία σάρκα και οστά σε μια πραγματικά και ψηφιακή έκθεση. Κύριε Αντωνάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο περίεργο, όπως σας είπα, για μένα να αποστασιοποιούμε από το 100% Hotel Show, γιατί μεγάλωσα μέσα, επαγγελματικά μέσα σε αυτό το project. Όμως ήταν πολύ ωραίο που σήμερα ακούσαμε εσάς να μιλάτε για την έκθεση που τόσο πολύ αγαπάμε και να δούμε και και τη φιλοσοφία της Demand Fairs and Media. Εγώ θα πω για την Demand Fairs and Media ότι είναι μια εταιρεία η οποία θαυμάζω πριν κάνω στον τουρισμό, από τότε που κάνατε το Design Lab. Δεν θυμάμαι μια έκθεση που να κάνατε και να ήταν τετριμένη. Δεν ξέρω τουλάχιστον μέχρι που σας γνώρισα εγώ, έτσι. Δεν ξέρω πριν τι κάνατε, αλλά τουλάχιστον όταν πρώτη φορά συμμετείχα ως ήμουν πολιτή σε μια εταιρεία και συμμετείχα σαν ένα περίπτερο. Και είχα δει το Design Lab, το βρήκα τόσο lifestyle και ωραίο αυτό το πράγμα, που συναντούσαμε και αρχιτέκτονες και ήταν ωραία στημένο, τα περίπτερα ήταν όμορφα. Θυμάμαι ακόμη κάτι δύο τεράστιες γάτες σαν σκηνικό που υπήρχαν, θυμάμαι κάτι περίπτερα με κούκλες, δηλαδή θυμάμαι όλα αυτά τα ιδιαίτερα πράγματα.
που είχαν πραγματικό όραμα και ήταν σαν να μην έβλεπες έκθεση της Ελλάδας. Για να μην μιλήσω για το Design Lab στην Τεχνόπολη μετά, με χιλιάδες κόσμο. Και το Vinyl is Back επίσης, μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση. Όποιος έχει πάει στο Vinyl is Back, έχει πέρασει πολύ ωραία και έχει καταλάβει τι εννοώ. Και το 100% Hotel Show του σήμερα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που είδαμε και περισσότερο και λίγο, μάθαμε περισσότερα κομμάτια για τη demand sphere σε media. Θέλω συγγνώμη να προσθέσω εδώ, Νίκο, ότι ακριβώς επειδή πάντα εμείς ως demand sphere σε media ψάχνουμε να βρούμε το διαφορετικό και το όραμα, αυτό μας εξητάρει. Το σύνηθες και το τετριμένο το βαριόμαστε, οπότε αν βαριέσαι κάτι δεν μπορείς και να αποδώσεις. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αν το σκεφτούμε λίγο και με δεδομένο ότι τουλάχιστον όπου έχω δει εγώ μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάπου και μου έχει διαφύγει, το φορμάτ αυτό του 100% Hotel Show The Online Edition είναι μάλλον μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Θέλω να πω ότι όλοι, δηλαδή εμείς ως διοργάνωση, οι εκθέτες και οι επισκέπτες, έχουμε μπροστά μας ένα ιστορικό γεγονός, αν το δεις, έτσι. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα ιστορικό γεγονός. Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα το θυμόμαστε μετά από μερικά χρόνια. Αλλά λοιπόν, πρέπει να το δούμε έτσι. Δηλαδή, είμαστε τμήματα μιας ιστορίας που γράφεται στο εκθεσιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Ακριβώς. Και εγώ το επιβεβαιώνω, γιατί το έχουμε ψάξει και εσωτερικά μαζί, ότι αυτό το format δεν έχει ξαναγίνει, είναι παράτολμο. Είναι ιδιαίτερα απλό, δηλαδή βασίζεται αυτό που είπε ο καιρός ο Αντωνάκος, στην απλότητα. Τι κάνουμε στην έκθεση, συναντιόμαστε. Πώς συνεχίζουμε τώρα από μια κάμερα. Ανοίγω κάμερα, ανοίγει κάμερα. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ. Και αν κάποιοι το βρούμε ιδιαίτερα απλό, θα σας πω δεν είναι πολύ εύκολο να φέρεις κάποιες χιλιάδες ανθρώπους σε κάποιες δεκάδες εταιριών με πρόθεση business development. Δεν γίνεται εύκολα. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι α, ωραία, εκεί δεν το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνεται έτσι ακριβώς. Εκεί θα μπορείς να συναντήσεις πολύ συγκεκριμένο κόσμο. Για παράδειγμα, αν καλέσει κάποιος άνθρωπος εδώ στην εταιρεία μου, δεν θα μιλήσει με εμένα απαραίτητα άμεσα. Θα χρειαστεί μια διαδικασία. Όταν είμαι σε μια έκθεση, είμαι άμεσα προσβάσιμος. Όπως και εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι επαγγελματίες. Δεν το λέω ότι. Λέω ότι βρίσκεις τον σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγμή και μιλάς μαζί του γρήγορα, εύκολα και επενδύεις 4 μέρες. 3, 2, 1, όσο θέλει ο καθένας, έτσι ώστε να συναντήσεις ανθρώπους για business development. Να πούμε όμως ότι παράλληλα θα έχει και κάποια live events, όπως workshops, θα υπάρχουν αυτά, έτσι. Να τα πούμε λίγο ποια είναι αυτά. Όπως είπα πριν, ας πούμε σε μια φυσική έκθεση αναφέραμε τους εκθέτες και είπα πώς προσομοιάζει πλέον η online edition με τη φυσική έκθεση. Είπα ότι υπήρχαν δύο πράγματα ακόμα στην έκθεση, τα workshops, όπου παρακολουθούσε κάποιος παρουσιάσει τεχνογνωσίας ή κάποια ιδιαίτερα προϊόντα. Και υπήρχε ένα ακόμη χαρακτηριστικό του 100% Hotel Show, που ήταν τα 100% Hotel Design Award, που έβλεπε τις παρουσιάσεις, μπορούσε να ψηφίσει κτλ. Στην έκθεση επίσης αυτά θα υπάρχουν. Δηλαδή, θα υπάρχουν τα live workshops, όπως είπες και πριν, απλώς ανοίγοντας μια κάμερα, δηλώνοντας συμμετοχή, όπως κάναμε και στο Hotel Show πάντα, που έκανε κάποιος το registration του στην είσοδο, μπορείς να παρακολουθείς τα workshops. Θα υπάρχουν επιλεγμένα καινοτόμα προϊόντα που θα παρουσιαστούν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες και αυτό που θα το παρακολουθήσει. Και μια καινοτομία ακόμη είναι ότι επειδή φέτος δεν θα έχουμε την παρουσίαση με τις πινακίδες που όσοι τις έχουν δει το θυμούνται των 100% Hotel Design Awards. Η κάθε μία από τις 24 συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού θα πάρει ένα μισάωρο για να κάνει live παρουσίαση του concept. Δηλαδή ποιο ήταν το σχεδιαστικό concept και ποιο είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε ως ξενοδοχειακή μονάδα. Άρα όλα αυτά θα υπάρχουν. Άρα θα υπάρχουν τα πάντα. Άρα μιλάμε για 4 μέρες πάρα πολύ γεμάτες, 4 μέρες με διαρκώς live μεταδόσεις. Άρα όσο βλέπετε εκθέτες, αν δεν βρίσκετε τον εκθέτη που θέλετε να δείτε, θα μπορείτε να βλέπετε ένα workshop, θα μπορείτε να βλέπετε ένα designer να μιλάει για το έργο του, θα μπορείτε να βλέπετε μια προηγική παρουσίαση. Άρα μιλάμε για μια πραγματική έκθεση πάνω κάτω, αλλά online, με έναν άλλο τρόπο.
Ωραία. Ελπίζουμε να βρείτε και την τεχνολογία ολογράμματος να μπορούμε να το κάνουμε πιο σωστά και να είμαστε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τονάκο. Να ευχαριστήσω κιόλας και το eTravel News, το οποίο έχει μεταδώσει το συγκεκριμένο Q&A live και από το δικό του μέσο. Το eTravel News είναι ένα από τα πιο έγκυρα ραδιοφωνικά δίκτυα στην Ελλάδα. Και ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας που πάντα μας στηρίζουν, την Κάντια, την εταιρεία Epsilonet και το City Unity College, καθώς δεν τους ανέφερα στην αρχή. Τους αναφέρω τώρα στο τέλος για κλείσιμο. Και περιμένουμε να σας δούμε στη 1 η ώρα και στις 5 για τα webinars. Και κύριε Τονάκο, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να σας δούμε 20 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο, για τη συζήτηση. Ήταν πολύ ωραία. Έχει ως πάντα χαίρομαι να κουβεντιάζω μαζί σου για διάφορα τέτοια θέματα, αλλά ήταν και πολύ καλή η κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.